Να θυμάστε πως ό,τι αναρτούμε στο διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει εκεί για πάντα και να έχει πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο οποιοδήποτε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε διπλά πριν κοινοποιήσουμε το οτιδήποτε. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα άλλων, ακόμα και αν είναι φίλοι μας, πρέπει αντίστοιχα να έχουμε τη συγκατάθεσή τους. Για παράδειγμα, πριν ανεβάσουμε στο Facebook φωτογραφία από μια κοινωνική εκδήλωση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εικονιζόμενοι σε αυτή συμφωνούν με τη δημοσίευσή της. Να είστε επιφυλακτικοί. Αν σας ζητούνται δεδομένα, θα πρέπει πάντα να σκέφτεστε αν αυτό είναι δικαιολογημένο και αν απαιτείται για την πραγματοποίηση της εκάστοτε επικοινωνίας. Ασφάλεια υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε προγράμματα ασφάλειας, firewall και antivirus για προστασία του υπολογιστή σας. Είναι σημαντικό όχι μόνο να τα εγκαταστήσετε, αλλά και να τα ενημερώνετε τακτικά. Προσοχή στους όρους χρήσης. Να τους διαβάζετε προσεκτικά, κυρίως τα μικρά γράμματα, εκεί που μπορεί να αναγράφονται οι όροι για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς. Ισχυρή και διαφορετική κωδική πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς κωδικούς στους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέξτε κωδικούς που είναι πολύ δύσκολο για τους άλλους να μαντέψουν ή να παραβιάσουν. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, αριθμούς, γράμματα, μικρά και κεφαλαία και φυσικά σύμβολα. Κρατήστε τους κωδικούς σας μυστικούς και μην τους αποθηκεύετε σε κοινή θέα. Να θυμάστε πάντα να αποσυνδέεστε από τις ιστοσελίδες τις οποίες έχετε εισέλθει με χρήση κωδικών, παραδείγματος χάρη όταν κάνετε αγορές από το διαδίκτυο ή τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά αν μπαίνετε από κοινόχρηστους υπολογιστές. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες. Μάθετε πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας, παραδείγματος χάρη αν εγκαθιστούν αρχεία cookies και αν προωθούν τις πληροφορίες σας. Αν δεν είστε σίγουροι για την ασφάλεια μιας ιστοσελίδας, τότε δοκιμάστε μια άλλη. Δημόσια Wi-Fi. Καλό είναι να αποφεύγουμε να συνδεόμαστε σε προσωπικές μας σελίδες ή να κάνουμε αγορές από δημόσια Wi-Fi. Εναλλακτικά μπορείτε να συνδέεστε μέσω δεδομένων. Εισερχόμενα μηνύματα. Εάν λάβετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μηνύματα στο κινητό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και σας ζητούν πληροφορίες, αγνοήστε τα. Μην απαντήσετε αν δεν είστε σίγουροι ότι ξέρετε τον αποστολέα. Προσοχή στα spam emails. Προσέξτε τι δημοσιεύετε στα social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την επικοινωνία με τα κοντινά μας πρόσωπα. Ωστόσο, τα social media αποτελούν την καλύτερη λύση για τους hackers, καθώς μπορούν πολύ εύκολα να κλέψουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Καλύτερο είναι να επιτρέπετε μόνο στους φίλους σας να βλέπουν τις δημοσιεύσεις σας και όχι σε όλους. Επιπλέον, προσέξτε τα αιτήματα φιλίας με άλλα άτομα άγνωστα σε εσάς. Μην αποδέχεστε όσους δεν γνωρίζετε στην πραγματική ζωή. Ηλεκτρονικές αγορές. Προστατεύστε τις πληρωμές σας. Να αναζητάτε στη γραμμή διευθύνσεων URL το σύμβολο του λουκέτου και το S στο τέλος του HTTP. Είναι οι ενδείξεις ότι η σελίδα είναι κρυπτογραφημένη, επομένως οι πληροφορίες του χρήστη πηγαίνουν μόνο στον πάροχο και δεν μπορούν να υποκλαπούν. Υπάρχουν sites που ρωτούν αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της πληρωμής, ενώ κάποια άλλα σας αποτρέπουν. Καθώς ο ιστότοπος μπορεί να παραβιαστεί, σκεφτείτε προσεκτικά αν θέλετε να αποθηκεύσετε πληροφορίες. Διαβάζετε πάντα τα σχόλια και τις αξιολογήσεις πριν προχωρήσετε σε κάποια αγορά. Χρησιμοποιήστε μία καρτέλα ιδιωτικής περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας στοιχεία και οι αναζητήσεις σας, οπότε αυτόματα δεν θα γίνονται προσωποποιημένα τα αποτελέσματα αναζήτησης.